Ένα λεωφορείο παραδομένο στις φλόγες. Μέσα στη φωτιά έχουν παγιδευτεί άνθρωποι. 17 από αυτούς βρίσκουν εφιαλτικό θάνατο μέσα στις φλόγες. Άλλοι 32 τραυματίζονται, εκ των οποίων οι 8 σοβαρά. Επί 10 λεπτά οι πυροσβέστες πάλευαν να σβήσουν τη φωτιά που άφησε πίσω της μόνο τον ατσάλινο σκελετό του οχήματος. Οι αρχές της πόλης Γιτσουάνδη εξάγουν έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς που τουλάχιστον προς το παρόν αποδίδουν σε εμπρισμό. Ήδη συνέλαβαν έναν άνδρα που πιστεύουν πως ευθύνεται για την πρόκληση της πυρκαγιάς.